δίνουμε τώρα οι κυρίες εδώ θα βοηθήσουν τρεις ανθρώπους, όχι έναν. Γιατί από αυτό το αίμα θα πάρουμε τα αιμοπετάλια, θα πάρουμε το πλάσμα και θα πάρουμε και τα ερυθρά. Άρα θα βοηθήσει η κάθε μία κυρία εδώ τρεις ανθρώπους. Άρα τι κάνουμε, ένα χειροκρότημα στις κυρίες που δώσαν αίμα εδώ. Και εμείς όταν μεγαλώσουμε, τι θα κάνουμε? Θα δώσουμε αίμα. Έτσι. Από πόσο χρόνο μπορούμε να δίνουμε αίμα? Πες το κουκούκλα μου εσύ. 18, από 18 χρονών και πάνω μπορούμε, μέχρι 60, 62, 65 αναλόγως. Αλλά είναι από 18 χρονών. Και άμα υπογράψει ο πατέρας μας ή η μητέρα μας, μπορούμε και από 17 χρονών. Γιατί ξέρετε ότι εμείς ξεκινήσαμε και πάμε στα γυμνάσια τώρα, στα λύκεια, και δίνει η τελευταία τάξη, η τρίτη, δίνει αίμα κανονικά, για να μαθαίνει, όπως μαθαίνετε εσείς τώρα από μικρή. Άρα και εμείς 17 χρονών τι θα κάνουμε? Έτσι, μπράβο, μπράβο. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ξέρει κανένα παιδάκι να μου πει πόσες μέρες κρατάει το αίμα στο ψυγείο που το βάζουμε για να διατηρηθεί? Πες το εσύ. Πολλές. Δεν είναι πολλές. Σχετικά λίγες είναι. Είναι 35 με 45 μέρες. Αλλιώς θα μπορούσαμε να γεμίσουμε τα ψυγεία μας και να έχουμε συνέχεια αίμα. Όμως δεν κρατάει. Είναι ζωντανός οργανισμός το αίμα. Και κρατάει 35 έως 45 μέρες. Μετά χαλάει. Άρα πρέπει να το δώσουμε μέσα σε αυτό το διάστημα. Βέβαια δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην το δώσουμε, γιατί είναι τόσες οι ανάγκες που φεύγουν τα αίματα, τα δίνουμε έτσι κι αλλιώς. Σήμερα στο 5ο Δημοτικό Σχολείο διοργανώσαμε ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας. Καθώς γνωρίζουμε τις μεγάλες ανάγκες που έχει το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και έτσι καλέσαμε όλη την τοπική κοινωνία να συμμετέχει εθελοντικά στην ημέρα αιμοδοσίας. Δράση την διοργανώσαμε στα πλαίσια ενός σχολικού προγράμματος του Νοιάζομαι και Δρώ, το οποίο είναι εθελοντικό και με το οποίο θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τόσο το κοινό, την τοπική κοινωνία, όσο και τα ίδια τα παιδιά, να καταλάβουν ότι προσφέρουμε όσο μπορούμε στην κοινωνία εθελοντικά, χωρίς να περιμένουμε κάποιο αντάλλαγμα. Επίσης, το αίμα δεν μπορούμε να το παράγουμε. Το προσφέρουμε εμείς σε όποιον το χρειάζεται. Τα παιδιά προσπαθούμε να τα ευαισθητοποιήσουμε σε δράσεις εθελοντικές, ξεκινώντας από το τι μπορούμε να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας. Να προσφέρουμε βοήθεια, να προσφέρουμε κάτι για τον τόπο μας και μέσα από αυτές τις δράσεις αναδεικνύεται και η προσφορά και ο εθελοντισμός. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για τη σημερινή δράση το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, το οποίο είναι πάντα δίπλα μας, τους γονείς που ανταποκρίνονται πάντα στο κάλεσμά μας.